Τι να πούμε σήμερα. Σήμερα είναι ίσως τόσο όμορφο όπως τα έχει βάλει η Εκκλησία μας, που γεμίζει την ψυχή μας και την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη, γιατί σήμερα η Εκκλησία μας θέλει να γιορτάζει την Παναγία μας. Γιατί όμως? Το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε την κοιμησή της. Μετά γιορτάζουμε την γέννηση, μετά γιορτάζουμε τα εισόδια, γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό, αλλά χτες γιορτάζαμε τη λήξη του Ευαγγελισμού, το τέρμα του Ευαγγελισμού, διότι στον Ευαγγελισμό η Παναγία μας υποκλίνεται στα λόγια του Αγγέλου που της λέει ότι θα γεννήσει γιο και θα τον καλέσεις Εμμανουήλ. Και χτες η Παναγιά μας χαρίζει ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε μέσα στους αιώνες να χαρίσει ένας άνθρωπος στην ανθρωπότητα. Λέμε και γράφουμε σπουδαίους ανθρώπους. Αυτός έκανε αυτό, εκείνος έκανε το άλλο, αυτός βρήκε αυτό το φάρμακο, εκείνος βρήκε αυτό το φάρμακο, αυτός έκανε αυτήν τη θυσία, αυτός ήταν ήρωας, αυτός ήταν Άγιος, αυτή ήταν Αγία. Και όμως αυτό που χάρισε η Παναγιά δεν μπορεί να το ξαναχαρίσει κανένας άνθρωπος ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Ποιο είναι αυτό? Μα τον ίδιο τον Θεό. Και δεν μας τον χάρισε θεωρητικά. Μας τον έφερε το Θεό στη γη, που παίρνει ο Θεός πρόσωπο και σώμα και σάρκα, ίδια και όμοια με τη δικιά μας. Αλλά αν πει κάποιος, άρα η Παναγιά θα έπρεπε να νιώθει η σπουδαιότερη γυναίκα στη γη. Νομίζω ότι η Παναγιά συνέχισε να νιώθει η τελευταία γυναίκα πάνω στη γη. Και ό,τι και αν έβλεπε από τον Χριστό, είναι στην άκρη. Κάπου και που λίγο εμφανίζεται έως καθόλου. Σε δυο σημεία εμφανίζεται πολύ. Στην αρχή και στο τέλος. Και ενώ λένε κάποιοι, και το λέει και η σοφία και η φιλοσοφία και η θεολογία αυτό της ανθρωπότητας, όταν γεννιέται, λέει, ένα παιδάκι κλαίει, γιατί γεννιέται η ζωή και ο θάνατος μαζί. Γιατί αυτό το παιδί, αυτή η ύπαρξη, ο καθένας μας δηλαδή, θα φτάσει σύντομα ή αργότερα στο τέλος. Όταν γεννιέται ο Χριστός, γεννιέται μόνον η ζωή. Και ενώ τον Χριστό και αυτόν τον πιάνει ο θάνατος, ή μάλλον παραδίνεται στο θάνατο, και η Παναγιά είναι εκεί στο θάνατο και διήλθε την καρδία αυτής ρομφαία δίστομο σαν ένα μαχαίρι που κόβει και από τις δυο μεριές και ματώνει. Έτσι, λέει, διήλθε την καρδία αυτής. Και ενώ όλοι νόμισαν ότι αυτός ο Χριστός απέθανε και οι μεν μαθητές του έκλαιγαν και πονούσαν, όπως οι δύο που σήμερα το Ευαγγέλιο του Όρθρου, που δεν προλαβαίνετε να δείτε εσείς, οι μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας,
Δεν πιστεύανε αυτά που είχαν ακούσει, ότι δεν βρέθηκε ο Χριστός στον τάφο. Και ότι πήγαν, λέει, οι γυναίκες και σαν οπτασία τα είδαν και μας είπαν ότι δεν υπάρχει εκεί ο Χριστός. Ο Χριστός, ναι, δεν υπήρχε εκεί πεθαμένος, διότι ο Χριστός είναι πάλι ο μόνος που μας χαρίζει την ελπίδα της Αναστάσεως. Τι δώρα είναι το ταούλα. Η μεν Παναγιά μας χαρίζει το Θεό, ο δε το Χριστό στη γη, ο ίδιος ο Χριστός πεθαίνει για μας, αλλά και μας χαρίζει την Ανάσταση, για να μην νιώθουμε πλέον ότι ο θάνατος είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Χτες, λοιπόν, γεννιέται ο Χριστός για να μας χαρίσει ό,τι πολυτιμότερο και αυτός μπορούσε να μας χαρίσει. Να νικήσει τον θάνατο. Πώς! Θανάτο, θάνατον πατήσας, που θα ψάλουμε στην άλλη τεράστια γιορτή που είναι το Πάσχα και η Ανάσταση. Σε όλα τούτα δω όμως, που αν τα πούμε κομμάτι-κομμάτι θέλουμε ώρες, ποιος είναι αυτός που παίζει τον πρώτο ρόλο, ποιος τον δεύτερο και ποιος τον τρίτο και τέταρτο. Τον πρώτο τον παίζει η Παναγιά, που προσφέρεται να γεννήσει τον Χριστό, τον Θεό στα σπλάχνα της, έστω κι αν ο άγγελος της λέει ότι δεν θα είναι όπως γεννάμε εμείς όταν έρχεται σε συνάφεια, σε σχέση, σε συνουσία ένας άντρας και μια γυναίκα, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Η δεύτερη μορφή που θέλω δυο λογάκια να πούμε και γι' αυτόν, είναι ο καημένος ο Γεράκος, ο Ιωσήφ. Τι υπέροχη μορφούλα και τούτος εδώ. Δέχεται να γίνει ο μνηστήρ, ο αραγωνιαστικός της Παναγιάς, αλλά και αυτός δεν περνάει όμορφα. Πρώτον, δεν γνωρίζει ποτέ την Παναγία ως γυναίκα και ως άνδρας αυτό. Και ουκ και γίνος και ναυτή. Και δεύτερο, την παίρνει στην αγκαλιά του, την προστατεύει, και όταν του βάζει ο διάβολος τον πειρασμό να αποκαλύψει ότι αυτό το παιδί που έχει μέσα στα σπλάχνα της και γεννάει δεν είναι δικό του, και όντως δεν ήταν δικό του, αφού δεν είχε έρθει σε σχέση και η Παναγία ήταν παρθένος, τότε έρχεται ο άγγελος και μιλάει και στον Ιωσήφ. Το γάρ εξ αυτής γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Και κατευθείαν υποκλίνεται και τούτος εδώ ο Γεράκος. Και δεν φτάνει αυτό, ότι του ζητάει αμέσως ο άγγελος. Πάρε τη γυναίκα και το παιδί και φεύγε εις Αίγυπτον. Πήγαινε, φύγε, διότι οι άρχοντες του τόπου ζητάνε την ψυχή του παιδιού, να το σκοτώσουν το παιδί. Και παίρνει την Παναγίτσα μας λεχόνα και την ανεβάζει στο γαϊδουράκι. Και πάει, 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 εύκολα, με τα πόδια πάει, με ένα παιδί βυζανιάρικο και μια λεχόνα γυναίκα, στον τόπο τον αφιλόξενο της ερήμου, τον σκληρό και άνυδρο χωρίς νερό τόπο, και φτάνει στην Αίγυπτο. Αχ, μωρέ,
Αχ, μωρέ, βλέπουμε μετανάστες, πρόσφυγες και τσατιζόμαστε. Άραγε και ο Χριστός πρόσφυγας δεν ήταν. Το πόσο έκατσε εκεί δεν το αναφέρουν με ακρίβεια τα Ευαγγέλια. Αλλά μόλις πέθανε, λέει ο Ηρώδης, ξανά ο άγγελος, ξανά η υπακοή, ο Γεράκος ο Ιωσήφ. Πάρε το παιδί και γύρνα πίσω. Τεθνίκα συνειζητούνται στην ψυχή του παιδιού, πέθανα. Και γύρισε πίσω. Αλλά σκέφτηκε ότι να μην πάει στα Ιεροσόλυμα. Γιατί λέει, ήταν ο γιος του Ηρώδη. Γι' αυτό και πήγε στη Γαλιλαία και κατόκισε εις Ναζαρέ. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάστηκε και πήρε τον τίτλο, όπως λέμε εμείς, ο Κονιτσιώτης, ο Θεσσαλονικιός, ο Αθηναίος. Αυτός πήρε το προσωνύμιο Ναζωραίος. Γιατί και αυτό το είχαν πει οι προφήτες, ότι Ναζωραίος κληθήσετε. Θα γίνει και θα λέγεται Ναζωραίος. Αυτήν λοιπόν την Παναγιά και αυτόν τον Κεράκο γιορτάζουμε σήμερα. Βέβαια, εμφανίζει η Εκκλησία μας και τις αρνητικές μορφές. Τον Ηρώδη, τι κάνει ο Ηρώδης, ο ταλέπορος. Ενώ ήταν γέρος πολύ και σε λίγο πέθανε, φοβόταν μήπως αυτός ο βασιλιάς που είπαν οι μάγοι, γιατί και οι μάγοι είναι παρόντες στη γέννηση, μήπως τους κλέψει, του κλέψει αυτός ο βασιλιάς την εξουσία. Γι' αυτό και διατάζει, αφού δεν γύρισαν οι μάγοι να του πουν ακριβώς που τον βρήκαν, που τον βρήκανε, βάλτε λίγο τη μάσκα σας παρακαλώ. Αυτός διέταξε, λέει, να σκοτώσουν όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω. Γιατί? Για να μην χάσει μετά από 20-30 χρόνια το θρόνο του. Πόσο θα ήταν γέρος. Κι όμως νοιάζοντα για το θρόνο. Και τα παιδιά λοιπόν τα γιορτάζει ως μάρτυρες η Εκκλησία. Και Άγια παιδιά. Ας πάρουμε λοιπόν μαζί μας σήμερα τη μορφή της Παναγιάς, τη μορφή του Κεράκου Ιωσήφ και τον νεογέννητο Χριστό μας να είναι ο προστάτης και βοηθός. Παλεύουμε, μωρέ, όλοι μέσα μας τη μοναξιά μας, ότι δεν μας αγαπάνε, δεν μας αγαπάνε, δεν μας αγαπάνε και είμαστε μόνοι μας, και είμαστε μόνοι μας, και είμαστε μόνοι μας και βασανιζόμαστε και βασανιζόμαστε και βασανιζόμαστε. Δέστε ποιους έχουμε φίλους, ποια έχουμε μάνα, ποιον έχουμε Θεό και φίλο και αδερφό που είναι έτοιμοι να μας βάλουν στην αγκαλιά τους, στην αγκαλιά τους, στην αγκαλιά τους, στην αγκαλιά τους και να μας προστατέψουν και να μας βοηθήσουν και να μας χαϊδέψουν και να μας γλυκάνουν την καρδιά και την ψυχή και τη ζωή μας. Αυτούς να πάρουν. Γιατί να σας πω κάτι, και ο καλύτερος φίλος και η καλύτερη αγάπη και ο σπουδαιότερος και δυνατότερος έρωτας μπορεί να μας προδώσουν, να μας προδώσουν, να μας προδώσουν. Έτσι δυστυχώς είμαστε φτιαγμένοι άνθρωποι. Ένας φίλος, ένας έρωτας, μία αγάπη δεν προδίδει ποτέ. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτή είναι η Παναγιά.
Τούτοι εδώ δεν προδίδουν ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι πάντα εκεί. Τώρα, θα κάνουμε την πρωτοχρονιά εδώ, θα κάνουμε την δύο του μηνός απέναντι και θα κάνουμε την παραμονή των φώτων εκεί με αγιασμό και ώρες μόνο, δεν έχει κόσμο κανένα, μη βασανίζω και τους ψάλτες, θα τα διαβάσω εγώ. Και ανήμερα των φώτων εδώ και θα προσπαθήσω να γυρίσω σε όλα τα σπίτια, έστω και σε κάποια σπίτια αν δεν χρειαστεί και δεν γίνεται να μπω μέσα εγώ από την πόρτα, θα ρίξω άφθονο αγιασμό. Θα ήθελα αυτές τις μέρες να μου αφήσετε λίγο ήσυχο και από εξομολόγηση. Έδωσα και την ψυχή μου, έδωσα και την καρδιά μου, πολλές φορές και 20 ώρες ήμουνα εδώ. Όποιος θέλει μόνο μετά τις Κυριακές τη λειτουργία λίγο, μια ευχούλα, κάτι που σας βασανίζει να μου πείτε και θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση πότε ο παπάς θα ξαναπατήσει στα πόδια του για να ξαναπορευτούμε. Να είμαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είμαστε γεροί, χαρούμενοι.